Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2014, ο δεύτερος μετά την εφαρμογή του Μεσοπροθέσμου Προγράμματος, μπορεί να προσδοκά πρωτογενές πλεόνασμα, στηρίζει όμως τα δημοσιονομικά του αποτελέσματα στην εξαφάνιση και των τελευταίων υπολοιμάτων κοινωνικού κράτους και εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών στον τόπο μας. Ακόμη των εργαζόμενων και του λαού μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι όλοι οι κάτοικοι της χώρας πρέπει να βρίσκουν εργασία με αξιοπρεπή μισθό και σύνταξη, πρέπει να έχουν δωρεάν καθολική ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας και της υγείας, ισότιμα και αξιόπιστα. Και υποστηρίζουμε ακόμη ότι έστω και αν αποκαταστήσουμε την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές τις δράσεις, θα αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια του λαού μας. Στο καταθλιπτικό περιβάλλον της ανθρωπιστικής κρίσης, ο Υπουργός Υγείας ευαγγελίστηκε χθες το τέλος των μνημονίου και της πολιτικής ύπαρξης αντιμνημονιακών δυνάμεων. Ο χειρισμός πολιτικών όρων και συμβάσεων δείχνει τη σύγχυση που επικρατεί, αν όχι τη συνειδητή στρέβλωση που επιχειρείται στην άσκηση της πολιτικής από τη δικοματική κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Σήμερα, στο χώρο της υγείας, βυθιζόμαστε ακόμη περισσότερο στα μνημόνια. Μετράμε ήδη τρία τουλάχιστον επιμέρους μνημόνια, όχι με τους κύριους εκφραστές της Τρόικας, αλλά με εκτελεστικά οργανά της. Μετράμε το μνημόνιο με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας που αφορά την αναμόρφωση τομέων της νοσοκομιακής περίθαλψης. Δεύτερο, το μνημόνιο με την Ομάδα Παρέμβασης για την Ελλάδα, την Task Force δηλαδή, και το Γραφείο για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που αφορά το σύνολο σχεδόν των μεταρρυθμιστικών δράσεων. Και τρίτον, το μνημόνιο με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τον κύριο Αντόρ, με αντικείμενο την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Αυτά τα μνημόνια και οι συμφωνίες, οι επιταγές που έχουν πια διηθήσει κάθε πτυχή της δημόσιας υγείας, προσπαθούν πάση θυσία να εντάξουν τις αλλαγές στην υγεία στους κύριους στόχους στο κεντρικό μνημόνιο δημοσιονομικής προσαρμογής. Έτσι, να περικόψουν διαθέσιμους οικονομικά πόρους και κυρίως να νομοποιήσουν και να δώσουν υπόσταση στο διακηρυγμένο στόχο για την εφαρμογή του ελάχιστου αποδεκτού επίπεδου παροχής υγείας στον τόπο μας. Η σημερινή οικονομική κρίση δεν παράγει μόνο ανεργία και φτώχεια. Έχει μεταβληθεί σε ανθρωπιστική κρίση που αυξάνει σε όλα τα επίπεδα την ψυχοσωματική νοσηρότητα και την ίδια ώρα αυξάνει και τις ανάγκες υγειονομικής φροντίδας. Η ίδια η κρίση οδηγεί σε υγειονομική φτώχεια μεγάλες ομάδες του λαού και κυρίως τις περισσότερο ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά. Με την αποασφάλιση και τον αποκλεισμό, με τις καταστροφικές δαπάνες της υγείας για τα νοικοκυριά. Τα 3 εκατομμύρια των ανασφάλιστων μένουν χωρίς περίθαλψη και φάρμακα. Τα παιδιά χωρίς γιατρό και εμβόλια, οι χρόνιοι επάσχοντες και οι καρκινοπαθείς με τεράστια οικονομικά βάρη, χωρίς την έγκαιρη ιατρική αντιμετώπιση και φαρμακευτική αγωγή. Ο Υπουργός Υγείας επέρεται ότι με το νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων θα εξοικονομήσει 480 εκατομμύρια ευρώ. Και λέει ότι δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον ο κύριος Υφυπουργός προηγούμενα είπε ότι καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την τροπολογία που επέβαλε η κυβέρνηση. Θέλω να πω σε αυτό ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάσεις υπέρ της μείωσης των φαρμάκων με μια άλλη τιμολογιακή πολιτική. Όμως προτείνει αυτά τα χρήματα να μην κατευθυνθούν ούτε στη μαύρη τρύπα του χρέους, ούτε σε εικονικά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά να επιμεριστούν στη μείωση της συμμετοχής των ασθενών στις δαπάνες για τα φάρμακα και στους ανασφάλιστους. Και υπενθυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι σε μια διετία, από το 2011 μέχρι το 2013, η συμμετοχή των ασθενών στην δαπάνη των φαρμάκων υπερδιπλασιάστηκε και αγγίζει σήμερα το 1 δισεκατομμύριο. Κυρία Πρόεδρε, καθημερινά διαρρέουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ειδήσεις για την τύχη του ΕΟΠΗ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τόπο μας. Καθημερινά ο Υπουργός, αντί να ενημερώνει τη Βουλή, μίλησε χθες το βράδυ και δεν είπε τίποτα, στα κανάλια μεταβάλλει απόψεις για την τύχη ενός οργανισμού με 10.000 εργαζόμενους και προάγει την αγωνία και την ανασφάλεια σε 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους που παραμένουν χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σήμερα είπε
ότι όλοι οι ειδικευμένοι γιατροί του ΕΟΠΗ μπορούν να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς να προβλέπει ούτε ένα ευρώ ο παρόν συζητούμενος προϋπολογισμός, ο Υπουργός Υγείας εμπέζει όλο το λαό και τους κυρίως τους εργαζόμενους των ΕΟΠΗ, οι οποίοι κρέμονται με τη μεγάλη ανασφάλεια που έχουν αυτή τη στιγμή στον αέρα. Το μέγεθος της υποκρισίας είναι απίχθημενο και πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ο Υπουργός μεταφέρει την ευθύνη για την αναστολή των εργασιών των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας στους απεργούς γιατρούς, ενώ απεργάζεται την απόλυσή τους την ίδια στιγμή. Ενώ από 1η Νοεμβρίου έχει διακοπεί η χορήγηση αναπηρικών συντάξεων στους εγκλωβισμένους ασθενείς που περιμένουν αξιολόγηση. Και η κυβέρνηση, υγείας, ο Υπουργός Υγείας και Εργασίας δεν προωθούν την υπουργική απόφαση για παράταση χορήγηση των συντάξεων αναπηρίας έως ότου να κριθούν αυτοί οι ασθενείς και να τους αποδοθεί η σύνταξή τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη διατήρηση των δομών, των παροχών και των θέσεων προσωπικού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε αυτή τη φάση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν συμφωνεί με τη μείωση της ενίσχυσης του προϋπολογισμού σε 30% που γίνεται φέτος από τον κρατικό προϋπολογισμό, την ώρα που οι εισρωές από τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω ανεργίας και μαύρης εργασίας συνεχώς μειώνονται. Θέλουμε ένα ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα, με πανελλαδικό δίκτυο δομών, με καθολική κάλυψη δαπανών, με κοινωνικό έλεγχο, με υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, αναπροσανατολισμένες σε ολιστική αντίληψη για την προαγωγή υγείας. Ένα σύστημα που θα κάνει τον ιδιωτικό φορέα υγείας εν τέλει περιττό. Η κυβέρνηση επιλέγει μια καρικατούρα πολιτικής υγείας. Δολιχογρομεί στις αγορές της υγείας και μάλιστα στις όλιγο και μονοπωλιακές αγορές, αφού θέλει τον οποίο αγοραστεί υπηρεσιών με διαδικασία ανταγωνισμού και συστήματος τιμολόγησης όγκου και υπηρεσιών και τιμών. Θέλει μονιμοποίηση του μηχανισμού κέρδους στην ανθρώπινη επάνω και επί της ανθρώπινης ασθένειας και δυστυχίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε το κράτος, το δημόσιο, τον προϋπολογισμό αν θέλετε, σαν εργαλεία εξυπηρέτησης των ανθρώπινων αναγκών. Οι ανάγκες υποστήριξης και του δικαιώματος στην υγεία δεν χωράνε σε αυτό τον άδικο και ταξικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό τον καταψηφίζουμε και πιστεύουμε ότι ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι προϋπολογισμός της αριστερής διακυβέρνησης χώρας. Ευχαριστούμε, κύριε Τσαχαριά.